Κυρίες και κύριοι, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια οικονομία αλλά και την ελληνική, και όχι μόνο, σήμερα στην εκπομπή μαζί μας είναι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Γεια σας, κύριε Αυτιά. Θερμά ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία σε μια κομβική στιγμή και για την παγκόσμια οικονομία και ιδίως για την ελληνική οικονομία. Και μετά τα όσα έχουν συμβεί που θα μας πείτε, θέλουμε να δούμε πού πάμε από εδώ και μπρος. Κύριε Αυτιά, καταρχάς να σας ευχαριστήσω πολύ για την φιλοξενία. Η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια δυναμική τροχιά ανάκαμψης, αντιμετωπίζοντας όμως ταυτόχρονα σημαντικούς κλειδονισμούς από επιπτώσεις οι οποίες είναι έξω από το δικό μας έλεγχο. Και αναφέρομαι κυρίως στις μεγάλες αυξήσεις, στις τιμές της ενέργειας και του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η προσωρινή αναταραχή όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ακυρώσει τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η ελληνική οικονομία θα είναι μία από τις πρωταθλήτριες στην ανάπτυξη του 2021. Πιστεύω ότι το ίδιο θα ισχύσει και για το 2022. Η ανεργία αποκλιμακώνεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση στην ανεργία στην Ευρώπη. Το διαθέσιμο εισόδημα έχει βελτιωθεί σημαντικά. Η κυβέρνηση υπήρξε απολύτως συνεπής στην υλοποίηση του προεκλογικού της προγράμματος. Μείωσε φόρους, μείωσε ασφαλιστικές εισφορές. Η χώρα γίνεται ένας ελκυστικός προορισμός για πολύ σημαντικά ξένα κεφάλαια, δημιουργώντας και με αυτόν τον τρόπο πολλές νέες θέσεις εργασίας. Επομένως, η κατεύθυνση της χώρας είναι σαφέστατα θετική. Εκτιμώ ότι έχουμε αφήσει για τα καλά πίσω μας μια εξαιρετικά δύσκολη δεκαετία. Η Ελλάδα του 2022 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2012, του 2015, του 2019. Θα έλεγα ότι έχουμε αλλάξει πίστα ως χώρα και γι' αυτό και έχουμε κάθε δικαίωμα, παρά τις δυσκολίες, τις οποίες είμαι ο πρώτος που τις αναγνωρίζω, να είμαστε αισιόδοξοι. Μειώσατε τον έμφυα έως και 34%. Και μάλιστα οι δανειστές δεν το θέλανε, αλλά αυτό έγινε. Είχαν εκφράσει αντιρρήσεις. Μειώσατε την προκαταβολή του φόρου. Παγώσατε την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, έγιναν αρκετά πράγματα. Ξαφνικά όμως ήρθε αυτή η καταιγίδα. Η μεγάλη καταιγίδα της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Κύριε Πρόεδρε, ο οδηγός ταξί που με έφερε μου λέει: «Θα πας στο Μαξίμου, θα πάρει συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό». Ναι. Πες του ότι προσδοκούμε κάτι σε ό,τι αφορά το ρεύμα και τα καύσιμα. Και γενικότερα αυτή την πληθωριστική πίεση. Σε τι μπορεί να ελπίζει ο κόσμος από εδώ και μπρος, γιατί ξέρω ότι πολλοί λένε ότι εξαντλήθηκαν τα 350 εκατομμύρια του έμφυα σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές σας κινήσεις. Να εικάσω ότι οι ευάλωτοι πλέον και οι άνθρωποι που έχουν μεγάλη ανάγκη θα περιμένουν κάτι από εσάς. Καταρχάς, νομίζω ότι ο οδηγός ταξί που σας έφερε, όλοι οι πολίτες έχουν κάθε δίκιο να ανησυχούν για τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, στα καύσιμα, σε λιγότερο βαθμό πιστεύω. Στο σούπερ μάρκετ πράγματι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία εδώ και 40 χρόνια. Ναι. Ο πληθωρισμός στην Αμερική έφτασε στο 7,5%. Είναι ποσοστά τα οποία δεν είχαμε δει εδώ και πολλές δεκαετίες και γνωρίζουμε επίσης ποια είναι η αιτία του προβλήματος. Ποιος είναι ο τρόπος να αντιμετωπίσει λοιπόν κάποιος αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις που πράγματι ροκανίζουν σήμερα το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων? Το αντιλαμβάνεστε και εσείς, τις παρέες σας, τον κόσμο? Έχω απόλυτη αίσθηση των δυσκολιών που υπάρχουν σήμερα. Μάλιστα. Στην ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Ο σκοπός μου δεν είναι τόσο να διαφημίσω τις επιτυχίες της κυβέρνησης, όσο να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες τις οποίες έχουμε μπροστά μας. Όμως, οφείλω να τονίσω ότι το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων όλο αυτό το διάστημα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει σημαντικά ενισχυθεί. Αναφερθήκατε στη μείωση του ένφια. Η μείωση του ένφια, η οποία θα υλοποιηθεί εντός των επόμενων δύο μηνών, διότι τα καθαριστικά θα έρθουν νωρίτερα φέτος, σημαίνει ουσιαστική βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος για τη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών οικοκυριών, πρωτίστως για τους πιο αδύναμους. Ζήτησα και έχω κάποια ενδιαφέροντα παραδείγματα. Ένα διαμέρισμα, ας το πούμε, στο Εγάλεο, 120 τετραγωνικών, πλήρωσε το 2018 488 ευρώ ένφια. Φέτος με τη νέα μείωση θα πληρώσει 277 ευρώ. Είναι μια μείωση παραπάνω από 200 ευρώ ετησίως. Ένα διαμέρισμα 90 τετραγωνικών στον Κορυδαλό πλήρωσε 336 ευρώ. Φέτος θα πληρώσει 178 ευρώ. Γιατί αναφέρθηκα ειδικά σε αυτά τα παραδείγματα, για να τονίσω ότι η μείωση του ένφια
είναι μεγαλύτερη στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Αυτή λοιπόν είναι μια στήριξη στο διαθέσιμο εισόδημα, αποστήριξη στο διαθέσιμο εισόδημα. Ήταν και όλες οι μειώσεις των φόρων και των εισφορών τις οποίες ναι. κάναμε. Είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στην αύξηση των καταθέσεων. Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί. Γι' αυτό και η κυβέρνηση ναι. στήριξε με μια επιδότηση σημαντική τους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου, διεύρυνε το επίδομα θέρμανσης. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Οι επιδοτήσεις που δώσαμε δεν ακυρώνουν πλήρως τις αυξήσεις, αποτελούν όμως μια σημαντική ανακούφιση. Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι επιδοτήσεις, οι αυξήσεις ναι. στο ρεύμα, στο φυσικό αέριο, θα ήταν πολύ μεγαλύτερες και θα εξακολουθούμε να παρέχουμε αυτή την στήριξη για όσο καιρό διαρκεί αυτή η αναταραχή στην αγορά ενέργειας, που ελπίζουμε ότι θα είναι προσωρινή. Είδατε ότι ο Υπουργός ανακοίνωσε τα μέτρα για το Φεβρουάριο. Μάλιστα. Θα με ρωτήσει κανείς γιατί πηγαίνουμε μήνα-μήνα. Διότι πρέπει κάθε μήνα, είναι τεχνικό το ζήτημα, να ναι. βλέπουμε ποιες είναι οι οριακές τιμές του συστήματος το μήνα, έτσι ώστε η επιδότησή μας να είναι στοχευμένη. Και το Μάρτιο θα υπάρχει στήριξη, και τον Απρίλιο θα υπάρχει στήριξη, και ελπίζουμε πια ότι από την Άνοιξη θα υπάρχει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας. Κατά συνέπεια, η κυβέρνηση αυτή έσκυψε πάνω στο πρόβλημα, ναι. στήριξε το διαθέσιμο εισόδημα, ναι. ενώ ταυτόχρονα στήριξε και τα νοικοκυριά εκεί που πονάνε περισσότερο. Και πονάνε περισσότερο στους λογαριασμούς του ρεύματος, στο φυσικό αέριο και φυσικά και στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς όπως γνωρίζετε το επίδομα θέρμανσης έχει όχι απλά επεκταθεί, το έχετε αναδείξει πολλές φορές στην εκπομπή σας, δίνεται πια και με πολύ πιο δίκαιο τρόπο. Θέλουμε τα μέτρα μας να είναι στοχευμένα. Άρα, στοχευμένα, λοιπόν, να πιάνουν τόπο μάλιστα. και πρωτίστως να στηρίζουν τους πιο αδύναμους. Να εικάσω. Μετά από 35 χρόνια στο οικονομικό ρεπορτάζ, αντιλαμβάνεστε ότι πίσω από τις λέξεις μπορούμε να διαβάζουμε και τον Υπουργό Οικονομικών και πολύ περισσότερο τον Πρωθυπουργό. Να εικάσω, κύριε Πρόεδρε, γιατί από εσάς ο κόσμος περιμένει τις παρεμβάσεις και πολλές φορές ευνηδιάζεται. Εμένα μου έλεγε ο Υπουργός Οικονομικών 70 εκατομμύρια θα είναι μείωση το έμφυα και ήρθε 350. Να εικάσω ότι με βάση τις προσλαμβάνουσες εικόνες της κοινωνίας και τα μηνύματα, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια παρέμβαση στοχευμένα σε ευάλωτα νοικοκυριά και σε ανθρώπους που έχουν συγκεκριμένη ανάγκη, ενδεχομένως με το περίσσευμα από τον προϋπολογισμό με συγκεκριμένο τρόπο, με βάση ας πούμε τη φορολογική δήλωση. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, ναι. μια γενική τοποθέτηση, κανένα μέτρο χωρίς μέτρημα. Δηλαδή, θα ναι. πρέπει αυτή τη στιγμή που έχουμε συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους για το 2022, απολύτως κρίσιμους να τους πετύχουμε, ναι. να είμαστε σίγουροι για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Άρα, όσοι εξαγγέλνουν μέτρα δεξιά και αριστερά χωρίς να έχουν καμία ιδέα για το πώς θα τα εφαρμόσουν και ναι. πού θα βρουν τα λεφτά, είναι εκτός τόπου και χρόνου και νομίζω ότι και η κοινωνία δεν τους παρακολουθεί. Το δεύτερο, δεν θα υπάρχουν οριζόντια μέτρα. Άρα τα όποια μέτρα μπορούμε να συζητήσουμε μπορούν να είναι αυτή τη στιγμή μόνο στοχευμένα μέτρα για τους πιο αδύναμους. Δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι περισσότερο. Κρατήστε από αυτήν την συνέντευξη αυτές τις δύο βασικές αρχές. Τα στοχευμένα μέτρα, κύριε Πρόεδρε, πολλές φορές το είχε επικαλεστεί και ο πατέρας σας, έχουν σχέση με τη φορολογική δήλωση του καθενός. Να εικάσω ότι ο οδηγός σας θα είναι η φορολογική δήλωση με βάση την οποία θα κινηθείτε για τη στήριξη των ευάλωτων. Δηλαδή, 700 ευρώ μισθός και σύνταξη, 400 το ρεύμα. Το ζείτε και το ζούμε όλοι. Να εικάσω λοιπόν ότι η φορολογική δήλωση θα είναι οδηγός σας προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε τα εργαλεία, ναι. κύριε Στέκη, νομίζω ότι το έχουμε Μάλιστα. αποδείξει. Να στηρίζουμε τους ασθενέστερους στοχευμένα όταν κρίνουμε ότι αυτό πρώτον είναι απαραίτητο, Μάλιστα. που σαφέστατα είναι απαραίτητο σε αυτή ναι. τη συγκυρία, και δεύτερον όταν έχουμε την δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνουμε. Σας θυμίζω ότι το Δεκέμβριο ναι. δώσαμε στους χαμηλοσταξιούχους ένα έκτακτο επίδομα, επίδομα και διπλασιάσαμε επίσης το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, το ενάχιστο ναι. εγγυημένο εισόδημα, δηλαδή στηρίξαμε τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Έχουμε αποδείξει λοιπόν ότι έχουμε τη δυνατότητα να κινούμαστε στοχευμένα και να στηρίζουμε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Να σας πω και κάτι ακόμα, κάτι το οποίο περνάει κάτω από το ραντάρ. Καλύτερη και πιο αποτελεσματική κοινωνική πολιτική ναι. είναι να βρούμε δουλειά σε έναν άνεργο. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κανένα εισόδημα, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι το επίδομα ανεργίας αφορά μια μικρή μειοψηφία των ανέργων. Ειδικά μακροχρόνια άνεργοι δεν επωφελούνται από το επίδομα ανεργίας. Η μείωση λοιπόν της ανεργίας και η δημιουργία θέσεων εργασίας, είτε από την ιδιωτική οικονομία χωρίς κρατική παρέμβαση, είτε μέσα από τα προγράμματα του ΑΕΔ, Μάλιστα. τα οποία και εσείς έχετε αναδείξει ναι, ναι. και είναι εξαιρετικά σημαντικά. Έχουμε πολύ φιλόδοξους στόχους. Παραπάνω από 80.000 θέσεις εργασίας θα δημιουργήσουμε μόνο φέτος από προγράμματα ναι. του ΑΕΔ. Είναι και αυτό μια κοινωνική
πολιτική. Διότι δημιουργούμε μια θέση εργασίας και δίνουμε ένα σταθερό μισθό σε έναν συμπολίτη μας ο οποίος δεν έχει κανένα εισόδημα και είναι απολύτως εξαρτημένος από επιδόματα, προνοιακά και άλλα. Το κρατώ αυτό. Κύριε Πρόεδρε, επειδή τώρα πιέζεται ο κόσμος, αυτή σας η κίνηση, στοχευμένα μέτρα για ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, θα είναι μέχρι το Πάσχα, ανάλογα με την πορεία του προϋπολογισμού. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε την εκτέλεση του προϋπολογισμού σίγουρα και τον μήνα Φεβρουάριο. Και από εκεί πέρα με το Οικονομικό Επιτελείο θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά πρέπει να σας πω να τονίσω και πάλι την σημασία. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε και εσείς αυτό. Του να εκτελέσουμε με συνέπεια τον προϋπολογισμό. Ναι. Και μέχρι στιγμής τα όποια έκτακτα βοηθήματα, τις όποιες έκτακτες παροχές έχουμε δρομολογήσει, τις καταφέραμε και τις εξασφαλίσαμε από την υπέρβαση των στόχων του προϋπολογισμού. Γιατί επιμένω τόσο πολύ στην ανάπτυξη. Όσο η ανάπτυξη είναι πιο ρωμαλαία, τόσο μεγαλύτερες αντοχές έχει ο προϋπολογισμός. Και όσο μεγαλύτερες αντοχές έχει ο προϋπολογισμός, τόσο μας επιτρέπεται να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις. Τονίζω όμως, και θέλω να επιμείνω σε αυτό, ότι αυτά τα έκτακτα μέτρα είναι αυτό που λέει η λέξη, είναι έκτακτα, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας πρέπει να είναι τα μόνιμα μέτρα. Και γι' αυτό και θέλω να επιμείνω ότι οι εξαγγελίες και η υλοποίηση των δεσμεύσεων μας σχετικά με τη μείωση των φόρων έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά. Με εξαίρεση κάποιους συντελεστές ΦΠΑ, όπου έχουμε πει ότι θα μειωθούν προσωρινά, όλες οι άλλες μειώσεις φόρων, ο ΕΝΦΙΑ, ο φόρος εισοδήματος, φόρος εισοδήματος επιχειρήσεις, 22% από 29%. Για κάνετε λίγο τον υπολογισμό τι σημαίνει αυτό για μια μικρομεσαία επιχείρηση. Μείωση του φόρου στα μερίσματα, οι παρεμβάσεις που κάναμε στην προκαταβολή, η κατάργηση της γονικής παροχής, του φόρου γονικής παροχής έως 800. Όλα αυτά τα μέτρα έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, δεν κινδυνεύουν αυτά τα μέτρα από κάτι άλλο. Κανένα. Σήμερα κανένα, μία κανένα από αυτά τα μέτρα τα οποία έχουμε εφαρμόσει και για τα οποία έχουμε εξαγγείλει ότι έχουν μόνιμο χαρακτήρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα πάρουμε πίσω. Κινδυνεύουν αυτά τα μέτρα με ένα νέο μνημόνιο που ενδεχομένως θα φανεί μπροστά μας. Δηλαδή, επί Μητσοτάκη θα δούμε μνημόνιο στην πατρίδα μας. Μνημόνιο. Αυτά θα ρωτήσετε άλλους. Άλλοι ήταν οι πρωθυπουργοί των μνημονίων. Εγώ δεν είμαι πρωθυπουργός των μνημονίων. Και πρέπει να σας πω επίσης, επειδή ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο σε μια γενικότερη πλειοδοσία παροχών να ανοίγει κανείς το τευτέρι και κάθε εβδομάδα να λέει μου περίσσεψαν 5 να πάω να τα δώσω, μου περίσσεψαν 10 να πάω να τα δώσω. Όχι, αυτή δεν είναι πολιτική η οποία με χαρακτηρίζει. Έχω απόλυτη αίσθηση των δυσκολιών της ελληνικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα όμως έχω μια υποχρέωση να βάλω οριστικούς τίτλους, τέλους στην περιπέτεια την οποία πέρασε η χώρα την τελευταία δεκαετία. Θέλω να βγούμε από την ενισχυμένη εποπτεία εντός του έτους. Και αποπληρώνουμε και το δρόμο και φεύγει. Πάει στο καλό. Αυτό θέλω από τους πρώτους μήνες του 2023 να έχουμε επανέλθει στην επενδυτική βαθμίδα. Αυτό μπορεί να λέει στον τηλεθεατή μας να μην λέει πολλά πράγματα. Ξεκλειδώνει όμως δισεκατομμύρια πόρων τα οποία θα μπορούν να επενδυθούν πια στην Ελλάδα. Και ναι, η κυβέρνηση αυτή έχει πάρει την απόφαση να ξεπληρώσει πρόωρα τα δάνεια του Δουνουτού, με τα οποία θα τελειώσουμε εντός του έτους. Κύριε Πρόεδρε, για να κλείσουμε αυτό το μεγάλο θέμα της πίεσης των τιμών στα καύσιμα, στο ρεύμα και ούτω καθεξής, να εικάσω, να συμπεράνω ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022 θα δούμε την επόμενη κίνηση από πλευράς κυβέρνησης με μία εφάπαξ παροχή στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Επιμένω σε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε να δείτε. Όπως μπορέσατε και μειώσετε τον ΕΝΦΙΑ, έτσι θα μπορέσετε να κάνετε και αυτό. Θα βρείτε τον τρόπο και είμαι βέβαιος γι' αυτό. Πιστεύω, κύριε Αυτιά, ότι οι συμπολίτες μας έχουν εμπιστοσύνη να υλοποιήσουμε μια πολιτική, όπως σας είπα, με κοινωνικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι το μέλημά μας είναι να είμαστε κοντά στους πιο αδύναμους. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι αυτή η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας δαπάνησε παραπάνω από 43 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει την πραγματική οικονομία, την κοινωνία, το σύστημα υγείας. Αποδείξαμε ότι και ξέρουμε και μπορούμε. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και δεν θέλω σε καμία περίπτωση, και θα επιμείνω σε αυτό, να καλλιεργηθεί στην ελληνική κοινωνία μια εικόνα εύκολων και ανέξοδων παροχών. Δυστυχώς μόνο τέτοια ακούω από την αντιπολίτευση. Όπως σας είπα, αυτά ανήκουν σε μια άλλη εποχή. Χρησιμοποιούμε συχνά τη φράση λεφτόδεντρα. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Υπάρχει όμως το δέντρο της ανάπτυξης, το οποίο εφόσον το ποτίσουμε,
θα δώσει καρπούς για όλες τις Ελληνίδες. Και να φτάνει στον πολίτη. Και για όλους τους Έλληνες. Εγώ σας είπα από την πρώτη στιγμή που με είχατε ρωτήσει και προεκλογικά, ναι, το σύνθημά μου είναι ανάπτυξη για όλους. Και ανάπτυξη για όλους σημαίνει ότι όλοι έχουν μέρισμα ανάπτυξης και ότι σταδιακά μειώνουμε και τις κοινωνικές ανισότητες. Αυτό προτάσει ο κοινωνικός χαρακτήρας της μεγάλης παράταξης που έχω την τιμή να ηγούμε. Και παράλληλα, εκτός από τα ευάλωτα νοικοκυριά, η μεσαία τάξη, η οποία ταλαιπωρήθηκε, το ξέρετε, το ζήσαμε με τους υπέροχους φόρους και ούτω καθεξής. Φόρος ενδέχεται να επιστρέψει ή να αυξηθεί κάποιος παλιός επιμερών Μητσοτάκη? Όχι. Αντιθέτως. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι καταρχάς ως προς την φορολογία έχουμε ήδη, μάλιστα, περίπου εκπληρώσει το κρατώ όλο μας το προεκλογικό πρόγραμμα. Το και πρέπει να σας πω ότι εάν είχαμε μία δυνατότητα, δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το οποίο θα επιδίωκα ήταν να μειώσω κι άλλο τους φόρους στην εργασία. Δηλαδή να μειώσω κι άλλο τις εργοδοτικές εισφορές με όφελος και για την επιχείρηση, ναι, και για τον εργαζόμενο. Και βέβαια να μπορέσουμε, και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, δεν βλέπω καμία, δεν έχω καμία ανησυχία, να μονιμοποιήσουμε την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς, έτσι ώστε και αυτός ο φόρος, ο οποίος ήταν ένας φόρος. Για όλους, κύριε Πρόεδρε, κάποια στιγμή. Τώρα είναι στο ιδιωτικό τομέα. Κάποια στιγμή και για το 23 θα είναι για όλους. Ένα λεπτό. Το 23 τελειώνει η έκτακτη εισφορά για όλους. Η πρόβλεψή μας και, ναι, και η επιθυμία μου θα είναι η εισφορά αλληλεγγύης το 23 να μπορεί να τελειώσει για όλους. Δεν είμαι έτοιμος. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Μην μου βγάλετε τώρα, τα ωραία έτσι, αυτά που βγάζετε τα ωραία από κάτω. Θα σας πω, η πρόθεσή μου λοιπόν, το επαναλαμβάνω, είναι η εισφορά αλληλεγγύης το 23 να αποτελεί παρελθόν για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Αυτό είναι απίστευτα σημαντικό για το εισόδημα των Ελλήνων, γιατί ξεκίνησε από το 2% επί Σαμαρά και έφτασε στο 10% με τον κύριο Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν φέρνετε πιο κοντά την αύξηση του κατώτατου μισθού, λέει η αντιπολίτευση, και λένε και οι περισσότεροι, και κάτι άλλο. 8 κατοστάρικα ο κύριος Τσίπρας, 7,50 το Κινάλ, θα έχει το 7 μπροστά η δική σας αύξηση του κατώτατου μισθού, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα πάμε γύρω στο 5-6%. Να απαντήσω καταρχάς για τη διαδικασία. Ελάτε. Η διαδικασία αύξησης του κατώτατου μισθού είναι καθορισμένη με νόμο. Μάλιστα. Την εκκινήσαμε νωρίτερα. Ναι. Χρειάζεται 2 με 3 μήνες προκειμένου να γίνουν όλες οι σχετικές διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Ναι. Και ενώ η πρόθεσή μου ήταν να προχωρήσω στη δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του έτους, 1η Ιουλίου, αποφάσισα, μάλιστα, να το φέρουμε μπροστά στην 1η Μαΐου και δεν μπορεί να πάει πιο μπροστά από αυτό, μάλιστα, γιατί θα έπρεπε ουσιαστικά να αλλάξουμε τον νόμο τον οποίο εμείς ήδη έχουμε ψηφίσει και ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά και ευρωπαϊκή βέλτιστη πρακτική. Άρα 1η Μαΐου θα υπάρχει σημαντική αύξηση του μισθού. Δεν μπορώ να σας πω πόση, διότι θα ακύρωνα τη διαδικασία την οποία εμείς έχουμε. Αν σας πω εγώ, πόσο βλέπω, βλέπω γύρω στο 5,5-6%, δηλαδή στα 703 ευρώ και μπορεί να είναι και παραπάνω. Εσείς έχετε βγάλει μια. Έχω βγάλει, γιατί μετά από τόσα χρόνια μπορώ να υπολογίσω. Μια κρυστάλλινη μπάλα. Η αύξηση, ναι, του κατώτατου μισθού θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση του 2% που δώσαμε, που είναι μια μικρή αύξηση. Δεν θα έλεγα ότι είναι αμελητή, αλλά είναι μια μικρή αύξηση. Δεν κάνει μια τεράστια διαφορά στα εισοδήματα, μάλιστα, των εργαζόμενων. Η δικιά μου επιθυμία είναι να πάμε τόσο όσο αντέχουν οι δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τι θα ήταν λάθος να κάνουμε? Εάν, παραδείγματος χάρη, κάναμε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο όλοι γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να γίνουν. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας το γνωρίζει. Και άμα ρωτήσετε, πιστεύω, και τους εργαζόμενους, θα σας πούνε ότι ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μπορεί σήμερα ο κατώτατος μισθός να πάει στα 800 ευρώ. Το αποτέλεσμα θα ήταν ότι θα είχαμε μια απότομη αύξηση ανεργίας. Θα κλείνανε επιχειρήσεις, δεν θα άντεχαν την αύξηση αυτή. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι οι επιχειρήσεις ήδη, παρότι έχουν βοηθηθεί οικονομικά πάρα, μάλιστα, πολύ, αυτή τη στιγμή, και είναι και μια απάντηση για την 1η Μαΐου, διότι 1η Μαΐου εκτιμούμε ότι το κόστος της ενέργειας θα έχει πέσει πάλι. Α, εκεί περιμένετε να γίνει η εγώ κάμψη. Εκτιμώ ότι η αποκλιμάκωση θα έρθει, θα έρθει από την άνοιξη. Το αποτέλεσμα θα ήταν αύξηση της ανεργίας σε μια εποχή που εμείς θέλουμε απασχόληση πάνω απ' όλα. Και τα μέτρα τα οποία έχουμε ψηφίσει, τα έχετε αναδείξει κι εσείς και νομίζω ότι αξίζει να μείνουμε λίγο προς το πρώτο ένσημο. Πόσα νέα παιδιά έχετε συναντήσει στο ρεπορτάζ σας, τα οποία σας λένε, πάω σε μια δουλειά και μου λένε δεν μπορώ να σε προσλάβω γιατί δεν έχει προϋπηρεσία. Πώς θα δώσω αυτό? Άρα αυτό θα λειτουργήσει, λέτε. Όχι, λειτουργεί, μάλιστα, ήδη. Λειτουργεί ήδη. 1.200 ευρώ. 600 για τον εργαζόμενο, 600 για την επιχείρηση που θα προσλάβει κάποιον έως 30 ετών, ο οποίος δεν έχει ξαναδουλέψει στη ζωή του. Πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για νέα παιδιά τα οποία αναζητούν την πρώτη του εργασία. Άρα, κύριε Πρόεδρε, 1η Μαΐου περιμένουμε το νέο κατώτατο μισθό. Μακάρι να πέσω, δεν θα πέσω έξω στα 703, μπορεί να είναι πιο πάνω από τα 703, από τις προσλαμβάνουσες εικόνες και μηνύματα τα οποία έχω. Πάντως, δεν θα είναι κάτω από τα 700 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Ξέρω, χαμογελάτε, αλλά αυτή την αίσθηση έχω.
Κουβέντα γι' αυτό δεν θα μου πάρετε. Δεν θα πάρω κουβέντα, αλλά μόνο το χαμόγελό σας το δείχνει. Κύριε Πρόεδρε, να μπούμε στα θέματα της καθημερινότητας λίγο πιο ευρύτερα. Με την πανδημία, πότε τελειώνουμε? Θα είμαστε κλειστοί τις απόκριες για να σώσουμε το Πάσχα? Από διάφορους. Είναι λίγο απλοϊκή αυτή η ανάλυση. Ναι. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με την πανδημία. Δεν έχουμε τελειώσει. Όχι. Μάλιστα. Αλλά είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Ναι. Είμαστε σε καλό δρόμο διότι έχουμε μια αποκλιμάκωση των κρουσμάτων. Ναι. Είμαστε σε καλό δρόμο διότι έχουμε μια αποκλιμάκωση των διασωληνωμένων. Ναι. Έχουμε αρκετούς θανάτους δυστυχώς. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι από τους θανάτους οι οποίοι αναφέρονται είναι θάνατοι ασθενών οι οποίοι πεθαίνουν ενδεχομένως από άλλες αιτίες με COVID, όχι από COVID. Προσέξτε αυτή τη διάκριση, γιατί εμείς ήμασταν πάντα οι πιο αυστηροί στην Ευρώπη στο πώς καταγράφαμε τους θανάτους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αλλάξει. Αυτή είναι η καταγραφή των θανάτων. Έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν το κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες όμως με τον ίδιο τρόπο. Αξίζει να τονιστεί αυτό, γιατί οι συγκρίσεις μερικές φορές δεν είναι απολύτως δικαιολογημένες. Έχουμε φτάσει στο 84% των ενηλίκων οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί. Έχουμε 300.000 συμπολίτες μας οι οποίοι κάναν τις δύο δόσεις, αλλά δεν έχουν κάνει την τρίτη. Ναι. Τους ζητώ να πάνε να κάνουν την αναμνηστική δόση. Έχουν ήδη χάσει τα προνόμια του πιστοποιητικού. Δεν πιστεύω ότι το κάνανε από αμέλεια, κατά πάσα πιθανότητα δεν πήγαν να εμβολιαστούν, και θα εξακολουθώ να ενθαρρύνω και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Ακόμα τώρα έχουμε και ένα καινούριο εμβόλιο με άλλη τεχνολογία, το οποίο θα θέσουμε στη διάθεση των πολιτών για όσους μπορεί να έχουν, αδικαιολόγητο τελείως κατά την άποψή μου, κάποιο φόβο για τα υφιστάμενα εμβόλια. Αλλά και σήμερα που μιλάμε, κύριε Αυτιά, οι συμπολίτες μας οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους είναι ηλικιωμένοι, κατά κανόνα ανεμβολιαστοί. Τελικό άνοιγμα αγοράς πότε βλέπετε? Καταρχάς, θα πηγαίνουμε προς τα ανοίγματα από το καλό στο καλύτερο. Σταδιακά. Για να απαντήσω. Σταδιακά, με προσοχή. Ακούμε πάντα τις επιταγές των ειδικών. Άμα με ρωτάτε εάν το Πάσχα τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα, ναι, το Πάσχα εκτιμώ τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Και βέβαια δεν μας ενδιαφέρει μόνο το Πάσχα. Φέτος η τουριστική περίοδος θα ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Ναι. Θα ξεκινήσει, πιστεύω, από το Μάρτιο πολύ δυναμικά. Εκτιμούμε πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια εξαιρετική τουριστική χρονιά. Όλες οι ενδείξεις αυτό καταδεικνύουν αυτή τη στιγμή, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως το κάναμε και το 20 και το 21, να στείλουμε σαφή μηνύματα στους επισκέπτες οι οποίοι προτιμούν να έρθουν στην Ελλάδα, ότι θα έρθουν, θα βρουν μια χώρα ασφαλή με συγκεκριμένους κανόνες, και είμαι βέβαιος ότι φέτος θα είμαστε πολύ πιο ανοιχτοί και ο τουρισμός μας θα λειτουργήσει πολύ καλύτερα. Θα έχουμε πολύ περισσότερους επισκέπτες από ό,τι είχαμε πέρυσι, όπου και πέρυσι ξεπεράσαμε κατά πολύ και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Και θα έχουμε και πολλά πολεμοφόδια για το χειμώνα, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας φέρει ο χειμώνας. Ο τουρισμός είναι, εσείς το ξέρετε καλά, μεγάλος αιμοδότης της οικονομίας, του προϋπολογισμού και του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών. Κύριε Πρόεδρε, είστε φίλαθλος. Βεβαίως. Θα το βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο με όσα ζούμε στα γήπεδα? Μακριά από μένα αυτή η φράση, γιατί είναι τόσο πολύ φορεμένη. Είναι φορεμένη η φράση. Λοιπόν, και τα έχουμε ακούσει τόσες φορές. Άρα, θα σας πω ότι ανατρίχιασα. Σοκαρίστηκα, όπως και όλοι οι Έλληνες, για αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη. Εάν δεν λύσουμε το θέμα της βίας τώρα, ναι, δεν θα το λύσουμε ποτέ. Πώς? Θα σας πω πώς. Καταρχάς, βλέπετε ότι μιλάμε λίγο και πιστεύω ότι κάνουμε αρκετά. Ναι. Ήδη το γεγονός ότι η αστυνομία συνέλαβε και τους 11 φερόμενους ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση, καθώς φαίνεται με δεμένες δικογραφίες, ναι, είναι μια πρώτη επιτυχία. Αλλά προφανώς αυτό δεν αρκεί. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν πολύ συγκεκριμένες εξαγγελίες από τα συναρμόδια Υπουργεία. Θα αυστηρύνουμε κι άλλο και έχουμε δυνατότητες στο νομικό πλαίσιο για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα βίας, κυρίως να μην καταφέρουν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πολύ εύκολες αναστολές στις ποινές οι οποίες δίνονται. Αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο. Δηλαδή, όποιος συλλαμβάνεται για επεισόδια μέσα. Προτιμώ κάποιος να μην παίρνει αναστολή και να μπαίνει για λίγο μέσα, παρά, ναι, να παίρνει αναστολή, να είναι έξω και να κάνει τα ίδια. Λοιπόν, αλλά αυτό αφορά ένα κομμάτι της αθλητικής βίας. Θα πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Οι ΠΑΕ δεν είναι αμέτοχες των ευθυνών τους σε αυτό το οποίο συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήδη από το 2019 υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο έχει αυστηρύνει, ναι, αλλά πάρα πολλές λέσχες, το είδαμε, φιλάθλων λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Μάλιστα. Αυτό θα αλλάξει. Θα κάνουμε παρεμβάσεις, όπως παραδείγματος χάρη, το θεωρώ απολύτως λογικό, στις θύρες των οργανωμένων οπαδών να μπορεί να μπαίνει κανείς μόνο με διαρκή εισιτήριο,
Μόνο με διαρκείας. Μόνο με διαρκείας. Βεβαίως, μόνο με διαρκείας. Να ξέρουμε ποιος είναι. Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό εισιτήριο. Τα ονομαστικά εισιτήρια υπάρχουν. Τώρα τι μένει κάτω πόσο όλα αυτά τα οποία λέμε τηρούνται και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις. Δεν θέλω να προεξοφλήσω. Θα έχει ευθύνη η ΠΑΕ, δηλαδή, αν γίνει κάτι. Οι ΠΑΕ έχουν ευθύνη για αυτό το οποίο συμβαίνει. Και πρέπει να καταλάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο ποδόσφαιρο. Ότι με αυτά τα οποία συμβαίνουν και μέσα από αυτόν τον. Τολμώ να πω συγγνώμη για την έκφραση. Βλακώδη ανταγωνισμό μερικές φορές. Και σε επίπεδο διοικήσεων, πριονίζουμε τελικά το κλαδί του ελληνικού ποδοσφαίρου συνολικά. Απαξιώνεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα στρέφονται σε άλλα αθλήματα και βέβαια όταν απαξιώνεται το προϊόν, απαξιώνονται και τα έσοδα. Λοιπόν, έχουν γίνει βήματα σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Και βέβαια, όπως βλέπετε, η αστυνομία πια παρεμβαίνει σε πολλές λέσχες. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Υπάρχουν σήμερα λέσχες, υπάρχει πλαίσιο για τους συλλόγους οι οποίοι λειτουργούν και τις λέσχες που λειτουργούν νόμιμα. Υπάρχει νομικό πλαίσιο. Θα το εφαρμόσουμε. Δεν θέλω να πω όμως πολλά. Άρα, βλέπω... Δεν θέλω να πω πολλά γιατί σέβομαι πάνω απ' όλα. Θα περιμένουμε από τον κύριο Θεοδωρικάκο να σέβομαι, πέρα, σέβομαι τον κύριο, το, και τον κύριο Αβγενά και τον κύριο Τσιάρα. Μάλιστα. Σέβομαι τον πόνο και την. Μιλήσατε με τον κύριο Τσιάρα στο παιδιό. Σέβομαι τον πόνο αλλά και την. Και το θάρρος ψυχής που έδειξαν οι γονείς του Άλκη, λέγοντας ότι μέσα σε αυτή την τραγωδία, ας είναι αυτό μια ευκαιρία να κάνουμε επιτέλους αυτό που περιμένει όλη η ελληνική κοινωνία. Και αν κάποιοι λίγοι χούλιγκαν είναι στα κάγκελα, ξύδι. Λυπάμαι. Δεν είναι αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είναι αυτοί οι Έλληνες φύλαθλοι. Το 90% των ανθρώπων, εγώ θέλω την εικόνα του γηπέδου να είναι η εικόνα που βλέπω στο εξωτερικό. Όχι μόνο στη Βρετανία. Αυτό που σε ένα βαθμό και σε πολλές κερκίδες εκτός από εκεί που γίνονται ψωή γίνεται ήδη. Κορδευόμαστε. Δεν είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο εκεί που ήταν πριν από 10 χρόνια. Έχουν γίνει βήματα στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά τώρα θα γίνουν. Και να μπορεί να πάρει το παιδί του και να πάει στο γήπεδο ο πατέρας και λοιπά και ούτω καθεξής και ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο να είναι ένα ευγενές άθλημα. Και μετά πολλές άλλες δράσεις γύρω από την. Γιατί εδώ υπάρχει και ένα ευρύτερο πρόβλημα, το οποίο είναι ένα πρόβλημα βίας στην εφηβεία. Ναι. Αρχίζουμε και έχουμε φαινόμενα πιο οργανωμένων συμμοριών που μπορεί να σχετίζονται, μπορεί να μην σχετίζονται με το ποδόσφαιρο. Είναι ένα πιο σύνθετο φαινόμενο. Είμαστε καλύτερα από ό,τι άλλες χώρες, αλλά δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ να έχουμε τέτοια φαινόμενα στην πατρίδα μας. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε στη ρίζα τους. Κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Θα τα τρέξω γρήγορα. Κάθε μέρα έχουμε τον κύριο Τσαβούσογλου ή τον κύριο Ερντογάν να θέτει θέμα νησιών. Η καταγωγή μου είναι από τη Σάμο. Εμείς στη Σάμο γελάμε όταν λέει ο Τσαβούσογλου ότι λέει. Θέλω να πω το εξής. Έχουν φοβηθεί από τα Ραφάλ και τις επενδύσεις στην άμυνα που κάνει η πατρίδα μας και δημιουργούν κάθε τόσο έτσι φραστικές εμπόλεμες καταστάσεις. Δεν έχω κανένα λόγο να μπω σε ένα παιχνίδι φραστικών αντιπαραθέσεων με την ηγεσία της Τουρκίας. Ενδεχομένως να αισθάνονται οι φίλοι μας από την άλλη μεριά του Αιγαίου ότι υπάρχει κάποια εσωτερική πίεση, ότι θέλουν να αλλάξουν την ατζέντα από τα πολλά προβλήματα που έχει η τουρκική οικονομία. Αυτά τα οποία ακούμε τελευταία δεν είναι απλά ανυπόστατα, είναι παντελώς παράλογα νομικά και πολιτικά. Νομίζω ότι έχουν απαντηθεί με κάθε τρόπο και θα απαντιούνται σε όλα τα διεθνή φορά. Από εκεί και πέρα. Η Ελλάδα έχει μια υποχρέωση να εξοπλίζεται λελογισμένα και να αποτελεί μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Η Ελλάδα δεν είναι επιθετική δύναμη, αλλά είναι αμυντική δύναμη. Και θα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι όποιος αμφισβητήσει την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα, θα γνωρίζει ότι αν ομιγέννητο φτάναμε σε κάποια σύγκρουση, ότι το τίμημα το οποίο θα πλήρωναν θα ήταν πάρα πολύ βαρύ. Τα Ραφάλ είναι μία κίνηση την οποία κάναμε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι καταφέραμε και ολοκληρώσαμε μια σύνθετη αγορά μέσα σε 18 μήνες. Τα πρώτα Ραφάλ έχουν ήδη προσγειωθεί. Ήδη οι χειριστές μας εξοικειώνονται με το αεροσκάφος. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι καταργήσαμε το 50% της φορολόγησης στο πτητικό επίδομα. Είναι ένα ευχαριστώ στους χειριστές μας, αλλά και στα στελέχη των ομάδων υποβρύχιων καταστροφών, στους πιλότους των ελικοπτέρων μας. Δεν μπορεί να δαπανάμε αυτά που δαπανάμε για την άμυνα και είναι πολύ σημαντικά ποσά και να μην δαπανάμε το ελάχιστο για να στηρίξουμε τα εισοδήματα των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι κάνουν μια πολύ, πολύ σπουδαία και πολύ δύσκολη δουλειά. Κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες μέρες ακούμε περί κρατικοποίησης μιας τράπεζας, κατάργησης της ΑΔΕ, κρατικοποίησης της ΔΕΗ, νέα σχολή δικαστών να φύγουν οι παλιοί, να έρθουν οι καινούργοι. Αντέδρασαν οι δικαστές για το θέμα αυτό, ένας δικαστών εισαγγελέων.
και ούτω καθεξής. Χθες ο κύριος Τσίπρας σας κατηγόρησε ότι είστε το πρόσωπο που κατέλαβε το κράτος. Ποια είναι η απάντηση στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα όσα ακούγονται από στελέχη του περί κρατικοποίησης τραπεζών, κατάργησης της ΑΔΕ και ούτω καθεξής, η οποία δεν κάνει άριστα τη δουλειά της. Εκεί τι απαντάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Ότι θα πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Τσίπρα, ναι, όταν θα έχετε την ευκαιρία, σε ποιο βαθμό συντάσσεται με τις απόψεις του κύριου Πολάκη. Δια τη σιωπή του και δια τη στήριξη που του παρέχει, αντιλαμβάνομαι ότι τα πιστεύει και ο ίδιος. Όλα αυτά νομίζω ότι καταδεικνύουν και θυμίζουν στους Έλληνες πολίτες, ναι, το ΣΥΡΙΖΑ του 2015, το γιουρούσι στην εξουσία, τις τραγικές συνέπειες αυτού του οποίου ζήσαμε το πρώτο εξάμεινο, και μας το λένε ξεκάθαρα ότι όταν θα ξανάρθουμε θα είναι αλλιώς. Άρα ποιοι είναι αυτοί που μπορεί να κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία για καθεστώς, όταν οι ίδιοι όχι απλά έχουν επιδείξει καθεστωτικές λογικές? Θέλω να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμούν υποθέσεις παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο για δύο υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει τελικά η δικαιοσύνη. Η Βουλή έκανε τη δουλειά της, από εκεί και πέρα είναι ευθύνη της δικαιοσύνη. Αλλά ποιοι ακριβώς μιλάνε και μας κατηγορούν για όλα αυτά τα απίθανα τα οποία ραδιάζει ο κύριος Τσίπρας σε όλες τις ομιλίες? Σε κάθε περίπτωση, η δικιά μου δουλειά δεν είναι, συνομιλώ με τον κύριο Τσίπρα, με τους πολιτικούς αρχηγούς θεσμικά, γιατί αυτή είναι η υποχρέωσή μου. Δεν έχω καμία πρόθεση να απαντώ καθημερινά στον κύριο Τσίπρα σε όλα αυτά τα οποία λέει. Συνομιλώ πρωτίστως με την κοινωνία, και αφού γράζουμε τα προβλήματά της, και θέλω να δίνω λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών στο τέλος της δεκαετίας, τότε θα αναμετρηθούμε, θα προτάξουμε το κυβερνητικό μας έργο, το όραμά μας για την επόμενη τετραετία, και θα θυμίσουμε βέβαια τότε και στους πολίτες ότι όλοι αυτοί οι οποίοι τα λένε τώρα και υπόσχονται κατώτατο μισθό, 800 ευρώ και περικοπές φόρων, ήταν αυτοί που τσάκισαν τη μεσαία τάξη στους φόρους, οι οποίοι έκοψαν το ΕΚΑΣΑΡΑ, έχουν παρελθόν. Δεν προήλθαν από παρθενογένεση και δεν νομίζω ότι τα έχουν ξεχάσει αυτά οι πολίτες. Τώρα που είπατε για ΕΚΑΣ, είχατε πει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και το θυμάμαι, ότι κάποια στιγμή θα επανέλθει ένας μηχανισμός στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων. Αυτό, όταν περάσει αυτή η καταιγίδα, το έχετε μες στο μυαλό σας να εφαρμοστεί για αυτούς δεν που είμαστε, ζουν με 5 εκατοστάρικα? Κάποια στιγμή, ναι, δεν θα μένουν για πάντα παγωμένες οι συντάξεις. Μάλιστα. Άρα είναι δεδομένο αυτό. Δεν είμαστε εκεί όμως ακόμα και δεν, ναι, θέλω να πω κάτι πέραν του να θυμίσω ότι η στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους υπήρχε και τον περασμένο Δεκέμβριο. Άρα αυτό, όταν έχουμε τη δυνατότητα, μάλιστα, να κάνουμε την εξαίρεση από τον κανόνα, ναι, και επαναλαμβάνω ότι ο κανόνας είναι μόνιμα μέτρα. Δεν, ναι, είναι έκτακτα μέτρα. Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο κανόνας. Το μάτι μας, το βλέμμα μας, η καρδιά μας είναι πάντα στραμμένη σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ο κύριος Τσίπρας ζητάει κάθε μέρα εκλογές. Η απάντησή σας θα είναι ευνηδιαστική ή εγώ θα πάω στο 23. Το απρόοπτο τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη τον απασχολεί? Το απρόοπτο των εκλογών, γιατί πάντα στην πολιτική, το λέει και ο πατέρας σας, η καλύτερη εποχή για εκλογές είναι αυτή που συμφέρει κάθε κυβέρνηση. Εσάς σας συμφέρει το 23 ή όποια στιγμή δείτε ότι η διαφορά φεύγει μπρος? Οι εκλογές, ναι, θα γίνουν το 23 στο τέλος της τετραετίας. Εάν κοίταζα τη διαφορά, θα είχα κάνει εκλογές ενδεχομένως το καλοκαίρι του 20, όπου είχαμε την μεγαλύτερη διαφορά από το σύνταγμα. Σας είχαν πει να κάνετε εκλογές και υπάρχουν και αρνητικά πολλοί οι οποίοι μπορεί να τα εισηγούνται αυτά, αλλά είμαι θεσμικός, κύριε Αυτιά, ναι, και αυτό σημαίνει ότι το να εξαντλούμε τον εκλογικό κύκλο είναι σωστό και υγιές για τη δημοκρατία μας. Ναι, πράγματι, μην κοροϊδευόμαστε, το κοινοβουλευτικό σύστημα δίνει αυτή τη δυνατότητα στον Πρωθυπουργό να επιλέξει τον χρόνο των εκλογών. Σωστό. Αλλά θεωρώ όμως ότι η εξάντληση του εκλογικού κύκλου είναι μια θεσμική κατάκτηση για την χώρα. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα. Έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο από αυτήν την κυβέρνηση, το οποίο και νομίζω ότι πολλά από αυτά τα οποία λέμε και σήμερα μπορεί οι πολίτες κάπου να τα καταλαβαίνουν, να μην τα συγκρατούν. Εφόσον πιστεύω ότι τα πράγματα στη χώρα θα πάνε καλύτερα και όχι χειρότερα, έχω κάθε λόγο να θέλω να κάνω τις εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Δηλαδή μεταξύ πανδημίας και ενεργειακής κρίσης, πού ζορίστηκε περισσότερο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πρώτο ή στο δεύτερο? Κοιτάξτε, η πανδημία δεν ήταν μόνο αυτές οι κρίσεις, να σας θυμίσω. Είχαμε και άλλες. Είχαμε κρίση στον Εύρο, είχαμε κρίσεις πέρυσι τον Αύγουστο, ναι, τον Αύγουστο του 20 με την Τουρκία. Νομίζω ότι μακράν η πιο δύσκολη κρίση, ναι, ήταν η πανδημία, διότι εδώ μιλούσαμε πια για ανθρώπινες ζωές. Και όταν έπρεπε να πάρουμε την απόφαση να κλείσουμε τη χώρα μέσα σε μια νύχτα, όπως το κάναμε, αναγνωρίζοντας και αντιλαμβανόμενοι το τεράστιο κόστος για την οικονομία, ναι,
αυτής της κίνησης και την ανάγκη να στηρίξουμε την οικονομία. Μάλιστα. Και μη γνωρίζοντας ακόμα τότε πώς αντιδράσει η Ευρώπη. Ναι. Ευτυχώς η Ευρώπη αντιδράσει σωστά. Και δημιούργησε το Ταμείο Ανάκαμψης, μεγάλη κατάκτηση για την Ευρώπη, μεγάλη κατάκτηση για την Ελλάδα. Αυτές ήταν πολύ, πολύ δύσκολες αποφάσεις. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να αλλάξετε τον εκλογικό νόμο? Καμία. Εκλογές το 23, εκλογικός νόμος ο ίδιος. Καμία. Έχουμε εκλογικό νόμο. Με αυτόν τον εκλογικό νόμο θα πάμε στις εκλογές. Με αυτόν τον εκλογικό νόμο εκτιμώ θα κερδίσουμε τις εκλογές. Το σύνθημα είναι πάω για αυτοδυναμία. Τι θέλετε, το πριν ή το νέο, κάτι μαθαίνω για. Κοιτάξτε. Συνθήματα. Ελάτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τον εκλογικό νόμο και μας πήγε στην απλή αναλογική. Μάλιστα. Με την οποία θα γίνουν οι πρώτες εκλογές. Η άποψή μου ήταν πάντα πάρα πολύ συγκεκριμένη, ότι η απλή αναλογική δημιουργεί μεγάλα προβλήματα κυβερνησιμότητας και γι' αυτό και αλλάξαμε τον εκλογικό νόμο και έχουμε μια ενισχυμένη αναλογική. Όχι τόσο ενισχυμένη όσο η προηγούμενη, αλλά κατά την άποψή μου ένα δίκαιο σύστημα μεταξύ αναλογικότητας, ισορροπή μεταξύ αναλογικότητας και κυβερνησιμότητας. Από εκεί και πέρα, για μένα οι κυβερνήσεις του ενός κόμματος έχουν μια αξία στο βαθμό που μπορούμε να λαμβάνουμε γρήγορα αποφάσεις και να υλοποιούμε με αποφασιστικότητα το κυβερνητικό μας σχέδιο. Δεν σημαίνει όμως ότι το να έχεις αυτοδυναμία, ότι έχεις κατά ανάγκη την επικράτηση ενός κόμματος και μόνο. Δείτε τι έκανα εγώ ως πρωθυπουργός και πόσα στελέχη ενέταξα στην κυβέρνηση, στον κρατικό μηχανισμό που δεν προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Ο σκοπός μας λοιπόν πάντα είναι να μπορούμε να συνθέτουμε. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να κάνουμε έκπτωση στην κυβερνητική σταθερότητα, η οποία ξέρετε πόσο σημαντική είναι για την οικονομία. Αυτή τη στιγμή η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία η οποία πιστεύω θα μπορέσουμε επιτέλους ως χώρα να κάνουμε τη μεγάλη σύγκληση με την Ευρώπη, να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Το έχουμε πετύχει σε επιμέρους τομείς, βλέπετε το ψηφιακό κράτος. Είναι τεράστια η σημασία της επόμενης τετραετίας. Αν καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε με μια σταθερή κυβέρνηση την επόμενη τετραετία να έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης πολύ μεγαλύτερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τότε πραγματικά στο τέλος της, εφόσον μας εμπιστευτούν και πάλι οι Έλληνες πολίτες, στο τέλος μιας οκταετίας, θα μπορούμε να πούμε ναι, αλλάξαμε τη χώρα. Τι σας κάνει να νευριάζετε με τους υπουργούς, γιατί την τελευταία εβδομάδα σας είδαμε να κινήσετε αστραπιά στην περίπτωση του κυρίου Λιβανού. Εκεί τα πήρατε ανάποδα, όπως λέμε στην καθημολουμένη, κύριε Πρόεδρε. Οι υπουργοί έχουν μια υποχρέωση να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν αρθρώνουν δημόσιο λόγο. Και από εκεί πέρα, εννοείται ό,τι έγινε, έγινε. Νομίζω ότι όλοι εισέπραξαν το μήνυμα. Δεν μπορώ να αποδέχομαι να ακούγονται πράγματα τα οποία είναι όχι απλά εμφανώς εσφαλμένα, δημιουργούν λάθος εντυπώσεις, προσβάλλουν τελικά και την ιστορία της παράταξης από τη μία, αλλά και αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Ως παράταξη σήμερα και στο αύριο. Η κίνησή σας αυτή ήταν οδηγός προς ναυτιλωμένος, δηλαδή προσέξτε καλά όπου πάτε, τι λέτε, τι κάνετε και ούτω καθεξής. Δεν είναι η πρώτη φορά που επισημαίνω στο Υπουργικό Συμβούλιο την ανάγκη στους υπουργούς να είναι προσεκτικοί στις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ετοιμάζετε για ταξίδι στις ΗΠΑ και συνάντηση με τον κύριο Biden. Κάτι διάβασα στον τύπο, μάλιστα στον ελληνικό τύπο της Νέας Υόρκης, ότι έρχεται ο Μητσοτάκης στην Αμερική. Αληθεύει? Σε πρώτη φάση ετοιμάζομαι να πάω στη Σερβία, μετά στις Βρυξέλλες που έχουμε μια πολύ σημαντική σύνοδο με τις αφρικανικές χώρες. Η Αφρική είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, ειρήσει τον παρόδο. Μάλιστα. Και μετά στο Μόναχο για την διάσκεψη ασφάλειας, την πολύ σημαντική διάσκεψη που διοργανώνεται κάθε χρόνο εκεί. Όπως σας έχω πει, εκτιμώ ότι θα υπάρξει πρόσκληση από τις ΗΠΑ και από το Λευκό Οίκο να επισκεφθώ τις ΗΠΑ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022. Αλλά δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο. Δεν έχουμε ακόμα κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Και συνάντηση με Biden, ασφαλώς. Προφανώς. Ναι. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να επιστρέψουμε λίγο στα οικονομικά. Λέει ο κύριος Τσίπρας ότι μειώσετε τον έμφυα μόνο για τους πλούσιους. Και ότι όλες αυτές οι ελαφρύνσεις είναι για να βοηθηθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Η απάντηση του Πρωθυπουργού ποια είναι στις αιτιάσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως? Την απάντηση δεν χρειάζεται να την δώσω εγώ. Θα τη δουν οι πολίτες στα εκαθαριστικά τους. 8 στους 10 πολίτες θα πληρώσουν ακόμα χαμηλότερο έμφυα. Και σας έδωσα και παραδείγματα. Να σας δώσω ένα ακόμα. Έχω πολλά. Λοιπόν, Περιστέρι.
διαμέρισμα 110 τετραγωνικών, τρίτου ορόφου, 24 ετών, τιμή ζώνης 1.100 ευρώ, πλήρωσε το 2018 φόρο 431,62 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε. Ναι. Πήγε στα 1.450 ευρώ. Ο φόρος που θα αναλογεί θα είναι 244 ευρώ. Από 431, 244. Εάν θεωρεί ο κύριος Τσίπρας ότι το διαμέρισμα των 110 τετραγωνικών στο Περιστέρι είναι μεγάλο κεφάλαιο, μάλλον τα έχει μπλέξει λίγο. Και τέτοια παραδείγματα είμαι σίγουρος ότι μπορείτε μέσα από το ρεπορτάζ σας να βρείτε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες. Πάω σε ένα δεύτερο. Ο αξιότιμος αρχηγός της αντιπολιτεύσεως ήταν χθες στο Άργος, σε Πορτοκαλαιώνα. Εκεί λοιπόν είπε στους αγρότες, επιλέξει, μην περιμένετε να σας δώσει τίποτα ο Μητσοτάκης. Αυτή ήταν η δήλωση η οποία έγινε, ζήτησε πάλι εκλογές. Στους αγρότες θα επιστραφεί ο ειδικός φόρος σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά, κύριε Πρόεδρε. Θα είχε ενδιαφέρον να ρωτήσει και να μάθει ο κ. Τσίπρας στις περιοδίες τις οποίες κάνει, τι πραγματικά έχουμε κάνει για τους αγρότες. Να δει κατά πόσο τα καθαριστικά της ΔΕΗ που έρχονται τώρα έχουν επιστροφές για τις οποίες είχαμε δεσμευθεί, που αφορούσε τις αυξήσεις του Σεπτεμβρίου έως το Δεκέμβριο, όπου πράγματι δεν είχαμε ακόμα υλοποιήσει κάποια πολιτική στήριξη του ηλεκτρικού ρεύματος. Να διαπιστώσει αν όντως μειώνουμε το ΦΠΑ στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές στον κατώτατο στελεστή. Να δει πόσοι αγρότες, δεν είναι όλοι, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα, οι νέοι αγρότες και όσοι εμπλέκονται σε συμβολιακή γεωργία, θα πάρουν επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Να δει τη στήριξη την οποία παρέχουμε ως ποσοστό του τζίρου για το πρώτο τρίμηνο του 2022. Καλό θα είναι όταν πηγαίνει στις περιοδίες του, ξέρετε, είναι πάντα βολικό να κάνει κανείς μια ωραία έτσι, σκηνοθετημένη εμφάνιση. Ο κ. Τσίπρας μου δίνει πάντα την εντύπωση ότι είναι τσακωμένος μονίμως, βγάζει αυτό το οργύλο ύφος όπου και αν πάει. Αλλά καλό είναι που και που να λέμε και την αλήθεια. Δεν λέμε ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα. Ναι. Και ξέρω ότι ο πρωτογενής τομέας περνάει μια σημαντική δυσκολία. Στηρίζουμε όμως τον πρωτογενή τομέα και πιστεύουμε πολύ στον πρωτογενή τομέα. Είχα συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια, όχι απλά για να ξεπεράσουμε την κρίση την τωρινή, αλλά για το τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Και μιας και μιλάμε για τιμές και για το εισόδημα των αγροτών, για κάντε και μια έρευνα πόσο βοήθησαν, ας πούμε, τις τιμές του γάλακτος των παραγωγών των κτηνοτρόφων μας, το γεγονός ότι πολεμήσαμε και τσακίσαμε τις παράνομες ελληνοποιήσεις γάλακτος. Αυτό σημαίνει στήριξη στο διαθέσιμο εισόδημα του κτηνοτρόφου. Μπορεί να σημαίνει λίγο πιο ακριβό ελληνικό γάλα, γιατί πρέπει το ελληνικό γάλα να είναι πιο ακριβό, εφόσον είναι ελληνικό. Τελικά στο ράφι όμως τα χρήματα αυτά επιστρέφουν, γιατί είναι εγχώρια παραγωγή και στήριξη με αυτόν τον τρόπο του πρωτογενού τομέα. Εμείς λοιπόν θα είμαστε πάντα κοντά στον αγροτικό κόσμο και έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο μεταρρυθμίσεων για τους αγρότες μας, το οποίο τελικά θα τους κάνει ανταγωνιστικούς, θα βελτιώσει το διαθέσιμο εισόδημά τους. Και όλα αυτά για τα οποία σας μίλησα, τα οποία δεν θεωρώ ότι είναι και λίγα, πιστεύω ότι τελικά από την πλειοψηφία των αγροτών, όχι από τους κατ' επάγγελμα διαδηλωτές, διότι υπάρχει δυστυχώς και αυτή η μικρή μειοψηφία στον αγροτικό κόσμο. Κάθε Ιανουάριο-Φεβρουάριο ζεσταίνονται τα τρακτέρ, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών πιστεύω θα καταλάβει ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε και στάθηκε κοντά στο πρωτογενή τομέα. Κύριε Πρόεδρε, δύο ερωτήματα ακόμη, γιατί σχεδόν έχουμε εξαντλήσει το σύνολο των θεμάτων. Ανδρουλάκης, νέος παίχτης πλέον στην πολιτική σκηνή. Στο κέντρο εσείς, σύμφωνα με τις μετρήσεις, έχετε την πρωτοκαθεδρία. Αισθάνεστε καθόλου την πίεση στο Κινάλ? Το τι συμβαίνει στο Κινάλ, στο Πασόκ, όπως επιλέξουν τελικά να καταλήξουν στο όνομά τους, αφορά τους ίδιους. Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι μέχρι στιγμής αυτά τα οποία ακούω είναι εντυπωσιακά σαφή. Είναι τσιτάτα, είναι τίτλοι, χωρίς κανένα περιεχόμενο, χωρίς καμία ουσία, χωρίς καμία κοστολόγηση. Ειλικρινά δεν περίμενα αυτό. Περίμενα κάτι πιο τεκμηριωμένο, κάτι πιο σοβαρό, αλλά νωρίς είναι ακόμα. Μπορεί να υπάρχει στον τομέα αυτό περιθώριο βελτίωσης. Κύριε Πρόεδρε, όταν ξεκινούσαμε, αρχίσαμε με τη στήριξη των ασθενέστερων, τη στήριξη της κοινωνίας. Μπορώ να συνοψίσω σταθερότητα με κοινωνική στήριξη? Αυτό το σχέδιο, δηλαδή, δεν θέλω να πέσω έξω και να μου έρθουν πάλι
οι δανειστές από την πίσω πορτά, ούτε να βρεθούν να έρθουν μνημόνια στη χώρα, αλλά θα στηρίξω και τον Έλληνα. Αυτό βγαίνει ως συμπέρασμα από τη σημερινή μας κουβέντα. Γιατί ο κόσμος και περιμένει και ξέρει ότι μπορείτε να το κάνετε. Εάν δεν ήξερε ότι μπορείτε να το κάνετε, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Εγώ θα έλεγα, η σταθερότητα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε πολλά επίπεδα. Και πιστεύω ότι θα είναι και ένα μεγάλο ζητούμενο στις επόμενες εκλογές. Η σταθερότητα της χώρας και να μην διαταράξουμε την πορεία στην οποία κινούμαστε. Που πιστεύω ότι η πλειοψηφία των πολιτών θα αναγνωρίσει ότι είναι θετική. Ένα λεπτό. Δηλαδή, δεν θα ξαναδείτε, δεν θα ξυπνάτε με φόρο καινούριο, δεν θα δείτε αύξηση φόρου, δεν θα περικοπούν οι φορολαφρύνσεις που έχετε. Αυτό είναι σταθερότητα. Ναι, υπάρχει. Αυτό εννοείται. Όχι, ναι. Είναι μία. Ναι. Σίγουρα εξαίρεση του κανόνα στη μεταπολίτευση μια κυβέρνηση να υλοποιεί αυτά για τα οποία εκλέχθηκε. Εγώ είμαι περήφανος γι' αυτό. Τα υλοποιούμε. Άρα έχουμε δώσει δείγματα γραφής. Πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς σταθερότητα. Για το κοινωνικό πρόσημο είμαι αδιαπραγμάτευτος. Η παράταξη αυτή είναι κοινωνική παράταξη. Είστε λαϊκό κόμμα, κύριε Πρόεδρε, το ξέρετε. Είμαστε λαϊκό κόμμα. Ναι. Εκπροσωπούμε όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Όμως επιμένω ότι στο παρελθόν η ανάπτυξη η οποία μας οδήγησε στις περιπέτειες, μια ανάπτυξη με δανεικά, μια ανάπτυξη τελικά άδικη, όχι δίκαιη. Μια ανάπτυξη η οποία διεύρυνε τις ανισότητες. Δεν είναι απλά να μπορέσουμε να θέσουμε τις βάσεις για μια ανάπτυξη που θα αποτυπώνεται σε κάποιους αριθμούς. Η ανάπτυξη πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη, να μειώνει τις ανισότητες. Πρέπει να είναι μια ανάπτυξη η οποία θα φροντίζει το περιβάλλον. Μάλιστα. Δεν εννοείται σήμερα ανάπτυξη εις βάρος του περιβάλλοντος. Πρέπει να είναι μια ανάπτυξη που θα αγκαλιάσει τις προκλήσεις των καιρών και θα κάνει την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στις νέες τεχνολογίες. Βλέπετε τι γίνεται. Πόσες νέες εταιρείες, κύριε Αυτιά. Κάνετε ένα ρεπορτάζ για τις νέες startup εταιρείες οι οποίες δημιουργούνται στην Ελλάδα. Λαμπρά ελληνικά μυαλά. Και χαίρομαι μάλιστα όταν οι εταιρείες αυτές δεν εξαγοράζονται από εταιρείες του εξωτερικού. Εξακολουθούν και κρατάνε οι μέτοχοι την πλειοψηφία και οι εταιρείες απλά επενδύουν. Και οι δουλειές και η υπεραξία και το αφημί τελικά είναι ελληνικό αφημί σε πάρα πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι η Ελλάδα του μέλλοντος, στην οποία πιστεύω ότι οραματιζόμαστε και για αυτήν αγωνιζόμαστε. Και σε ό,τι αφορά το τώρα, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, θα καταλήξω από εκεί που ξεκινήσαμε. Είστε έτοιμος να παρέμβετε για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και της μεσαίας τάξης. Αυτό το έχω σήμερα με το κλείσιμο της συνέντευξης. Νομίζω ότι είπαμε όλα όσα έπρεπε να πούμε. Θα επαναλάβω ότι η πολιτική αυτής της κυβέρνησης είναι για μόνιμα μέτρα. Ναι. Από εκεί και πέρα θα επιμείνω ότι η υλοποίηση του προϋπολογισμού είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Και εφόσον, το τονίζω, εφόσον πάρουμε μέτρα, μάλιστα, τα μέτρα αυτά δεν θα είναι οριζόντια. Ναι. Δεν συζητάμε δηλαδή για οριζόντιες μειώσεις φόρων. Θα είναι στοχευμένα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Νομίζω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα ανοίχτηκε ένας δρόμος για την επόμενη οικονομική γεωγραφία της χώρας. Καλημέρα σας.